structured effortlessly. That's the way it was. Happened so naturally. I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Σίμου. Είμαι ο διευθυντής του Τρίτου Γυμνασίου Μενεμέτης Βαλιντιακές Τάξης. Εδώ και 6 χρόνια. Είμαι περίπου 10 χρόνια στο σχολείο. Και σε εισαγωγικά έχω παλιώσει σε αυτό το μέρος. Ξέρω γενικά τι συμβαίνει. Τα προβλήματα που υπάρχουν. Γιατί γι' αυτό θα πούμε περισσότερο. Μπορώ να σας πω έτσι συγκεκριμένα μερικά πραγματάκια για την ιστορία του σχολείου. Αυτό θέλουμε να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας την ιστορία του σχολείου. Ναι, καταρχάς έχω εδώ κοντά μου τον Σπύρο τον Μπάκα, ένα παλιό μας μαθητή που χαίρομαι ιδιαίτερα, ο οποίος συνεχίζει και είναι ενεργός και κάνει πράγματα θετικά για τον τόπο του και για την περιοχή του, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τέτοιες πρωτοβουλίες και τέτοιες προσπάθειες χρειάζονται σε αυτό το μέρος, γιατί αυτό το μέρος είναι ιδιαίτερο, έχει ιδιαίτερα προβλήματα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και θέλει πάρα πολύ προσπάθεια για να το μπορέσουμε να το βελτιώσουμε σε εισαγωγικά. Το σχολείο αυτό ξεκίνησε το 1974. Ήταν ένα σχολείο που εξυπηρετούσε τότε σαν γυμνάσιο Δεντροποτάμου και ήταν ένα σχολείο το οποίο εξυπηρετούσε την ευρύτερη περιοχή από τα Ξυλάδικα κάτω εκεί στον παλιό σταθμό, Κορδελιό, Εύοσμο, Καλοχώρη, όλες αυτές οι περιοχές που δεν υπήρχε τότε γυμνάσιο, ερχόντουσαν εδώ τα παιδιά. Με τα πόδια, με όπως βολεύονταν ο καθένας. Αργότερα, το σχολείο έγινε Ιώτα Αλφα, ενδέκατο λύκειο Δεντροποτάμου. Στην πορεία, έγινε το τρίτο γυμνάσιο Μενεμένης και το δεύτερο Γελ Μενεμένης, σας τα λέω έτσι εντάχει. Στο δεύτερο Γελ Μενεμένης υπήρξε και ένα διάστημα το αθλητικό λύκειο, το οποίο στεγαζόταν εδώ. Και αργότερα, λόγω της, το ότι είχαμε λίγα παιδιά στο δεύτερο Γελ Μενεμένης, το λύκειο, αποφάσισα το Υπουργείο να το κάνει, να το εντάξει στο γυμνάσιο και να το κάνει γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις, στο οποίο συνεχίζουν να φοιτούν κάποια παιδιά, λίγα σε αριθμό, σε κάθε τάξη. Αυτή είναι και η έννοια των ηλικιακών τάξεων. Υπάρχει όπου ηλικιακές τάξεις υπάρχουν σε σημεία και μέρη της Ελλάδας όπου είναι λίγα τα παιδιά και είναι δύσκολο να μετακινούνται. Για να μην χαθούν κάποια παιδιά τα οποία θέλανε να πάνε στο λύκειο, δημιουργήθηκε πολύ καλά, όπως πολύ καλά δημιουργήθηκε, το ηλικιακές τάξεις που εντάχθηκαν στο τρίτο γυμνάσιο Μενεμένης. Ψάχνοντας αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ, βρήκα μια έρευνα, μια μελέτη που είχαν κάνει σε ένα πρόγραμμα Εράσμου, σε ένα λύκειο της Ξάνθης, το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να το βρείτε, και είχαν καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά τη διαρροή, τη σχολική διαρροή που λες εσύ. Αυτοί λοιπόν είχαν πει ότι κατατάξανε τα προβλήματα σε κυρίως τρεις μεγάλες κατηγορίες, σε προσωπικούς λόγους, σε οικογενειακά προβλήματα και σε κοινωνικούς λόγους. Αυτά που είπες για τη διαρροή των παιδιών. Ναι. Έτσι, αυτά δεν είναι δική μου άποψη, αλλά και η δική μου άποψη κάπου εκεί. Περισσότερη επικοινωνία με τους γονείς των παιδιών. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για μας, γιατί δεν μπορούμε να καθυστερούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσουμε. Πολύ καθυστερούμε. Δηλαδή, έχουμε ένα τηλέφωνο, το οποίο το τηλέφωνο σε ένα μήνα μπορεί να αλλάξει. Το άλλο το τηλέφωνο το καινούριο δεν το έχουμε. Ρωτάμε τα παιδιά, ναι κύριε, θα στο φέρω. Δηλαδή, mail ας πούμε. Τα άλλα σχολεία δουλεύουν με mail. Φέτος και εμείς αναγκαστικά στείλαμε ελέγχους και με mail. Κουραστήκαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, για να βρούμε ένα mail που να αντιστοιχεί στον Μπάκα Σπύρο, που να αντιστοιχεί στον. Και να τα στείλουμε. Πάρα πολύ. Αλλά λέω, παιδιά, δεν γίνεται. Όπως λες και εσύ, αυτή η διαρροή που συνεχίζεται, που οφείλεται και σε άλλους λόγους, όχι μόνο στο ότι τα παιδιά για διαφόρους λόγους σταματάνε, όσο μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Γιατί στο τέλος
Και τα δημοτικά θα κλείσουν, άμα δεν έχουν παιδάκια, και εμείς θα κλείσουμε. Άρα πρέπει να είμαστε περισσότερο, πώς το λένε, και ενημερωμένοι και περισσότερο να επικοινωνούμε και να έχουμε μεγαλύτερη, περισσότερη στενότερη σχέση. Ο στόχος και ο δικός μας και ο δικός σας είναι το καλό των παιδιών. Όλα, ό,τι κάνουμε, για το καλό των παιδιών. Υπάρχουν παλιοί μαθητές των σχολείων εδώ του Τροπό Τράμου του Γυμνασίου, οι οποίοι κατά καιρούς μας κάνουν δωρεές. Δηλαδή ο κ. Βαρδάκης μας έκανε δώρο ένα προτζέκτορα, μας έκανε δώρο ένα λάπτοπ. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι για το καλό, όχι το δικό μας, των παιδιών. Έχουν ανάγκη και τους γονείς και την κοινότητα και οποιονδήποτε άλλο θέλει να βοηθήσει. Εδώ είμαστε. Αυτό. Αυτά από μένα, χάρηκα πολύ που τα είπαμε, οτιδήποτε θέλετε άλλο στη διάθεσή σας.